τέσσερις. Εντάξει, εννοείται με κάτι γιορτέ. Ναι, αλλά έχει το πράγμα που προετοιμάζει. Καταρχά, σα ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ κοντά μα απόψε και μα αφιερώνετε τον πολύτιμο χρόνο σα. Και που είστε τόσο γενναίοι ώστε να ψηφίσετε και το πρώτο κρύο το τεχνό. Θερμές ευχαριστίες στη Βιβλιοθήκη Κοραή και ειδικά στην φίλη μου την Άννα, τη Χαζήρη, που μας έκανε δεκτούς βέβαια για να παρουσιάσουμε στη Βιβλιοθήκη, στο Σύλλογο Φίλων της Βιβλιοθήκης, που μας βοήθησε απίστευτα στην οργάνωση, στα τεχνικά θέματα, και φυσικά στις πολύ ωραίες κυρίες που θα έχω συντροφιά στο πάνελ απόψε. Εγώ είμαι η Λίδα Κατσαφρακομίχαλου, συγγραφέας και εικονογράφος και εκδότρια του Angel Eyes. Και μαζί μου έχω τη Μαρία Κλειδά, ακριβώς δίπλα μου, που είναι φιλόλογος, την Δεσποιάνα Κορακίδη, επίσης φιλόλογο. Έχουμε πολλές φιλόλογους, να τις χαιρόμαστε. Και φυσικά την Άρτη Μουτουλή, η οποία είναι η συγγραφέας του βιβλίου Εφάλια, μεταξύ θεών και ανθρώπων, που θα παρουσιάσουμε μαζί απόψε. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω λίγο αυτό που λέμε στα παρασκήνια, αυτά που δεν φαίνονται, ας πούμε, σε ένα βιβλίο. Με την Άρτη γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, είμαστε φίλες, εκτός από συνεργάτητες. Και μας αρέσουν περίπου τα ίδια πράγματα. Μας αρέσουν οι ταινίες φαντασίας, επιστημονική φαντασία, η λογοτεχνία του φανταστικού και πάλι λέγοντας τα αγαπημένα μας άνιμε. Λοιπόν, έχουν μία τάση να μας αποκαλούν κάπως, είναι λίγο αστείο, αλλά έτσι είμαστε. Είμαστε φαντασάδες. Και είμαστε πολύ ιδιαίτερα άτομα που μαζευόμαστε. Συνήθως μιλάμε για ιδέες και όχι για άλλους ανθρώπους. Οπότε, δύο φαντασάδες που βγαίνουν και βγαίνουν απλό καφέ, απλά για να είναι ιδέες. Οι ιδέες είναι τόσες πολλές που πέφτουν σε ένα τραπέζι του καφέ. Πολλές φορές είχαμε αναγκαστεί να κυκλοφορούμε με συνοματάρια για να μπορούμε να τις προλαβαίνουμε, να τις καταγράφουμε και γιατί όχι να γεννιούνται πολύ ωραία πράγματα από εκεί. Έτσι, σε αυτό το περίπου το κλίμα ήταν όλες μας συναντήσεις με την Άρτεμι, ώσπου πέρσι το καλοκαίρι, ή λέω λίγο. Πρόπερσι το Πάσχα. Έχουμε βγει για ένα κλασικό καφέ στην Αντονταριά. Μου μιλάει με πολύ ενθουσιασμό για ένα μύθο που έχει σχηματιστεί στο νου της. Φυσικά εννοείται ότι αφορμή είναι ο γνωστός μύθος του Ορίωνα και της Χιόνης, ο οποίος εκτελήσεται στην στοιχείο. Και αυτό ήταν μάλιστα μία εργασία στα πλαίσια ενός συγγραφικού εργαστηρίου που παρακολουθούσε η Άρτεμις. Το εργαστήριο τέλειωσε The Weird και στην ουσία ήταν νομίζω το παραμύθι αλλιώς. Δηλαδή εκεί εμπειριώνει τυχείο, δεν τη διαβάζει αυτό. Δηλαδή νομίζεις όντως ότι κάτι σου μυρίζει. Είναι εισαγωγή σε ήθη και έθιμα αρχαία. Μια πρώτη γνωριμία με τοπικούς τρίλους που τείνουν να χαθούν. Θα σας εξηγήσω πιο κάτω μετά. Είναι περιπέτεια ορίμασης δύο νέων ανθρώπων, του Ορίωνα και της Χιόνης, καθώς αυτοί αγωνίζονται ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματα που αναδύονται από μέσα τους στην πορεία του ταξιδιού. Είναι και απρόσμενος συναπάντηπα με αρχαίους θεούς και μυθικά πλάσματα. Ας ακούσουμε όμως λίγα λόγια για την πλοκή του βιβλίου από την αγαπημένη Μαρία. Στην ίσο Εφάλια η παράδοση συνυπάρχει αρμονικά με την τεχνολογία. Εκεί επιστρέφει ο Ορίωνας μετά από 10 χρόνια για να βρει την αγαπημένη του Χιόνη, η Αίρια Πλέον, αφιερωμένη στο ναό του Ποσειδώνα. Το οδηπορικό των δύο νέων στο νησί ξυπνά αγγλικές αναμνήσεις. Η περιπέτεια τους φαίνει πιο κοντά στον αληθινό τους εαυτό και τα συναισθήματά τους ανασαλεύουν σαν μετά από λίθαρο ετό. Καθήκον ή έρωτας, ο θεός Ποσειδώνας απαιτεί να τιμωρηθούν για την ύβρη τους. Αλλά η Εθάλια Σφίγγα είναι η μόνη που μπορεί να δικάσει τον Ορίωνα και τη Χιόνη.
πόσο σκληρή θα οριστεί η μοίρα τους για να σωθεί το νησί. Θεοί που πρόσφεραν στους ανθρώπους γνώση, μυστήριοι σύμμαχοι που γιόρτασαν μαζί τους, αλλά και η πτάχρωμη κυρά είναι εκεί. Οι θεοί πάντα παρακολουθούν. Ο Ρίωνας και η Χιόνη αγαπούσαν τους μύθους από παιδιά. Τώρα η δική τους αγάπη θα γίνει μύθος. Ο υπότιτλος του βιβλίου «Μεταξύ θεών και ανθρώπων» υπόσχεται ξεκάθαρα στον αγνώστη ότι θα συναντήσει στις σελίδες αρχαίες ελληνικές θεότητες, λοιπόν. Δεσποιάνα, θα μας διαβάσεις ένα απόσπασμα για να απολαύσουμε ένα τέτοιο συναπάτημα. Για να σας καταρτοποιήσω, βρισκόμαστε στον Εμποριό, τη νύχτα όπου ο Ρίωνας μαζί με τη Χιόνη αποφασίζουν να πάνε με βάρκα στο απαγορευμένο εργαστήριο γεωθερμίας που στεγάζεται στο ηφαίστειο του Ψάρωνα. Αφού πέρασαν και τις τρεις παραλίες με τα μαύρα ηφαιστειακά βότσελα, ο σκοτεινός όγκος του Ψάρωνα υψώθηκε απειλητικός πάνω από τα κεφάλια τους. Μικρή σαν έντομο φάνταζε η βάρκα τους μπροστά του. Οι λάμψεις του είχαν σβήσει όμως. Ο Ρίωνας άναψε ένα πυρσό, έφεξε ίσα μπροστά ψάχνοντας και στο βάθος, ανάμεσα στους κάθετους βράχους, διέκρινε ένα άνοιγμα. Χαρούμενος ενημέρωσε τη Χιόνη ότι λίγο τους απέμενε ακόμα και έβαλαν ρότα κατά κει. Κοπηλάτησαν μέχρι που μπήκαν μέσα στο σπήλαιο. Το μενεξεδί χρώμα της Ανατολής έγινε τώρα πιο φούξια, στέλνοντας μέσα στη σπηλιά ένα περίεργο φως. Τα πεντακάθαρα νερά άφηναν να φαίνονται με πάσα λεπτομέρεια τα βράχια κάτω από τη βάρκα. Ξέμειναν και οι δύο άφωνοι από το συνέστημα του δέους που προκαλούσε το μέρος. Δεν ακουγόταν το παραμικρό, μονάχα οι ανάσες τους και ο απαλός κυματισμός των υδάτων απάνω στο ξύλινο σκαρί του καϊκιού τους. Εντάξει, το παραδέχομαι. Και μόνο γι' αυτό το θέαμα άξιζε ο κόπος και ο κίνδυνος, είπε εξαντλημένη η Χιόνη. Και δεν έχουμε δει ακόμη τα καλύτερα. Τώρα μόλις ξεκινάμε. Να, εκεί έχει δέστρα και σκαλοπάτια, της έδειξε προς τα δεξιά. Πράγματι, υπήρχαν σκαλοπάτια σκαμμένα στο βράχο που κατέληγαν σε μια σκουριασμένη πόρτα. Η υγρασία έντονη και αν δεν πρόσεχες, γλιστρούσες γιατί τόσο τα βράχια όσο και τα σκαλοπάτια ήταν καλυμμένα με φύκια. Αφού οι δύο τους βγήκαν από τη βάρκα, πήραν μια ανάσα, προχώρησαν με προσοχή προς την πόρτα. Ο Ρίωνας προπορεύτηκε ελέγχοντας τα πατήματα. Η Χιόν τον ακολουθούσε, ανάβοντας και αυτή τον πυρσό της. Η πόρτα άνοιξε εύκολα, αλλά κάνοντας τριγμό. Με τους πυρσούς στα χέρια, συνέχισαν να ανεβαίνουν τα σκαλιά. Αυτά ξεδιπλώνονταν σταδιακά μπροστά τους, μέσω ενός μηχανισμού που προφανώς είχε ενεργοποιηθεί όταν άνοιξαν την πόρτα. Η άνοδος συνεχίστηκε. Άνοδος σε απότομη σπυροειδή σκάλα. Άνοδος και της θερμοκρασίας, όσο συνέχιζαν. Νερό δεν πήραμε, έτσι. Η έκφραση της κοπέλας τσαλακώθηκε από την απελπισία. Όχι, δυστυχώς. Αυτόν τον θερμοθάλαμο δεν τον φαντάστηκα. Αλλά σκέψου το κι αλλιώς. Κατά πώς φαίνεται, είμαστε στο σωστό δρόμο για να γίνουμε ψητοί. Ο Ρίωνας ήθελε να απαντήσει κάτι αστείο, αλλά δεν είχε καν το κουράγιο να το κάνει. Οι ανάσες τους έβγαιναν πλέον κοφτές. Τα σκαλοπάτια άρχισαν να στενεύουν υπερβολικά και να γίνονται εξαιρετικά απότομα, ώσπου κατέληξαν στο σχήμα στενής χωάνης. Έπρεπε να σβήσουν τους πυρσούς τους για να μην αρπάξουν οι ίδιοι φωτιά και να σκαρφαλώσουν στα τυφλά. «Όσο πάει και χειροτερεύει το πράγμα, να και το σκαρφάλωμα», μονολόγησε η Χιόνη με ένα κλαυσίγελο. «Ειλικρινά δεν αντέχω άλλο», ξεφύσισε σκύβοντας και ακουμπώντας τα δύο της χέρια στα γόνατά της. «Λίγο ακόμα έμεινε, είμαι σίγουρος ότι φτάνουμε», την ενθάρρυνε ο Ρίωνας, στείνοντάς του το χέρι για να τη βοηθήσει. Του έδωσε το δικό της. Άρχισαν να σκαρφαλώνουν τη σκάλα στο απόλυτο σκοτάδι. Ο αέρας είχε γίνει αρκετά βαρύς και η θερμοκρασία είχε ανέβει σε βαθμούς λιποθυμίας. Τα χέρια τους και τα πόδια τους πονούσαν από την υπερπροσπάθεια. Τότε, στην κορυφή, ψηλάφισαν μια καταπακτή. Ο Ρίωνας δοκίμασε να την ανοίξει. Ήταν παλιά. Πρόσεξε να το κάνει σιγά-σιγά, μη τυχόν και του έρθει τίποτα στο κεφάλι.
Ένα ρεύμα δροσερού αέρα τους χτύπησε αναπάντεχα κατά πρόσωπο και τα μάτια τους ξανάδαν φως. Εκείνος βγήκε πρώτος, μετά βοήθησε και τη Χιόνη. Είχαν βρεθεί σε ένα στενό διάδρομο που έμοιαζε με μηχανοστάσιο αερόπλοιου. Δεν μπορούσαν να διακρίνουν πού κατέληγε ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Τα τείχη του διαδρόμου αποτελούνταν από δεκάδες ολινώσεις όλων των μεγεθών και πλεγμένα καλώδια. Τελικά αποφάσισαν να πάνε προς τα εκεί που το φως ήταν πιο δυνατό. Ήταν όντως πιο δροσερά από πριν. Μύριζε θιάφη ελαφρώς και μία λεπτή εθάλη πλανιόταν στο χώρο. Έφτασαν σε μία διασταύρωση και έστριψαν τυχαία. Δεν συνάντησαν κανέναν. Καθώς προχωρούσαν, είδαν φως να σπινθυρίζει στο βάθος. Άκουσαν ήχους ηλεκτροσυγκόλησης. Ο διάδρομος κατέληγε σε στροφή. Σταμάτησαν εκεί. Ο Ριάννας έκανε νόημα στοιχείων να περιμπαίνει πίσω του, ενώ εκείνος τα έβλεπε ποιος βρισκόταν παρακάτω. Κουνήθηκε αργά, προβάλλοντας λίγο το κεφάλι του από τη γωνία. Και τότε τον είδε. Άντρας πανύψηλος, κοντά στο 1,90. Έντονα μειώδης, κορμός και χέρια. Μαλλιά κόκκινα σαν λάβα, πιασμένο όπως σε λογουρά. Ο Ρίωνας πέτρωσε. Θα μπορούσε να είναι εκείνος. Η μάσκα ηλεκτροσυγκόλησης που κάλυπτε το πρόσωπό του τον βέρδεψε. «Δεν είναι αυτός», σκέφτηκε με απογοήτευση. «Ο θεός της φωτιάς δεν θα φορούσε ποτέ προστατευτικό για το δικό του στοιχείο». Αλλά το ένστικτό του επαναστατούσε ενάντια στη λογική. Αφού το ένιωθε ότι ήταν αυτός, το τεχνητό πόδι δεν άφηνε χώρο για την παραμικρή αμφιβολία. Κάποια εξήγηση θα υπήρχε για τη μάσκα. Τράβηξε τη Χιόνη από την πουκαμίσα της. Υπάρχει κάποια περίσταση κατά την οποία κάποιος από τους Ολύμπιους να φέρεται περισσότερο σαν θνητός? Δηλαδή η φωτιά θα έβλεπε ποτέ τον ύφεστο? Η Χιόνη συνοφριωμένη το σκέφτηκε λίγο. Δύο στιγμές μετά του πέταξε την απάντηση. Αμέ, κατά τις νύχτες χωρίς φεγγάρι, η φωτιά θα ενοχλούσε αρκετά τα μάτια του ύφεστου, λένε κάποιοι μύθοι. Ξέρεις, επειδή ως απόκληρος του Ολύμπου έχει ζήσει πολύ καιρό κοντά στους ανθρώπους, έχει και αυτός τις αδυναμίες του, εξήγησε εκείνη ασθμένοντας ακόμη. Τότε είναι αυτός, της είπε ψιθυριστά με μάτια να λάμπουν, σαν να ήταν γεμάτα αστέρια. Ποιος, ρώτησε εκείνη. Μετά ήρθε και κόλλησε στην πλάτη του. «Ο ύφεστος, εδώ είναι ότου στο εργαστήριό του», της απάντησε, προσπαθώντας να μην ανέβει ο τόνος της φωνής του από τον ξέφρενο ενθουσιασμό. «Ποιος ύφεστος, παιδάκι μου? Ο Θεός, είναι εδώ σου λέω, κοίτα!» Την τράβηξε από πίσω του για να μπορέσει να δει και την κράτησε στην αγκαλιά του με τα σώματά τους απρόσμενα κολλημένα το ένα στο άλλο από πάνω μέχρι κάτω. Το πρωτόγνωρο στρίμωγμα τον έκανε να νιώσει αμηχανία ανίποτη. «Δες!» Τη γράπωσε απότομα από το σβέρκο, αναγκάζοντάς την να προβάλλει με τη σειρά της από τη γωνία για να δει τον άγνωστο άντρα. Εκείνη τη στιγμή, ο κοκκινομάλης εργάτης σταμάτησε την ηλεκτροσυγκόλυση. Βγάζοντας τη μάσκα του, γύριψε το στριφτό τσιγάρο που είχε παρατήσει στο μπάγκο εργασίας νωρίτερα. Το κρέμασε γρήγορα στα χείλη, ανάβοντάς τον με τον ίδιο του τον αντίχειρα. Η Χιόνη έτριψε τα μάτια της. Ίσως να είχαν θολώσει από την εθάλη, αλλά παρατηρώντας τον καλύτερα, είδε τώρα πεντακάθαρα μία τεράστια διαγώνια πληγή στο γυμνό κορμό του και ξέμεινε με το στόμα να χάσκει. Δεν ήταν απλή πληγή, μα ένα άνοιγμα στη σάρκα που αποκάλυπτε ότι στο εσωτερικό του σώματός του κυλούσε λάβα. Τότε ήταν που της ξέφυγε ένα μικρό επιφώνημα έκπληξης. Αυτός, σε πλήρη εγρήγορση, στράφηκε απότομα προς το μέρος τους. Μάτια φωτεινά, σαν αναμένα, καρφώθηκαν στα δικά της. «Ο ύφεστος», πρόλαβε μονάχα να πει, ενώ αυτός στόχευε και τους δύο τους με ένα μικρό μηχάνημα που είχε ενσωματωμένο κάτι σαν μηχανικό μάτι στο μπροστινό του μέρος. Τότε όλα σκοτίνιασαν. Την επόμενη στιγμή, ή έτσι της φάνηκε, η κοπέλα πετάχτηκε κάθετη στο κρεβάτι της. Καλησπέρα και από μένα. Η εθάλια, όπως καταλαβαίνετε, ανήκει καθαρά στη λογοτεχνία του φανταστικού. Οπότε ναι, φυσικά και οι θεοί, γνωστοί αλλά και πιο άγνωστοι, παίζουν σημαντικό ρόλο στο έργο.
Ποσειδώνας, Ήφαιστος, Διόνυσος, Κυρασελήνη. Ετοιμαστείτε να τους συναντήσετε με τη δική τους μορφή ή κρυμμένους ανάμεσα στους συνειδητούς πρωταγωνιστές να κινούν τα νήματα της ιστορίας, είτε ως παραστάτες είτε ως εχθροί. Η ύπαρξη του φανταστικού στοιχείου είναι που κάνει αυτό το είδος τη λογοτεχνία τόσο ευέλικτη. Χωρίς να κάνω κανένα μεγάλο spoiler, θα μπορούσε να εξηγηθεί γιατί, για παράδειγμα, η αρχαία Εθάλια διαθέτει προηγμένη τεχνολογία που παραπέμπει σε κάτι καθαρά φουτουριστικό. Ο θεός Ήφαιστος, ο πιο ανθρώπινος από τους Ολύμπιους, είχε παραδώσει στους κατοίκους αυτή τη γνώση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, οι δύο βασικοί θνητοί πρωταγωνιστές του βιβλίου, όπως καταλάβατε, είναι ο Ορίωνος και η Χιόνη, οι οποίοι οριμάζουν μέσα από αυτό το διπορικό στο νησί, οι οποίοι θυμούνται τις τόσες κοινές εμπειρίες που έχουν βιώσει στα παιδικά τους χρόνια, γιατί από τότε γνωρίζονται. Οπότε η Μαρία θα μας κάνει την τιμή να μας διαβάσει ένα νοσταλγικό απόσπασμα που μας το αποδεικνύει αυτό. Σαν ακούω τον Ανέστη. Εκείνος όμως έχει τα τριπλά σου χρόνια. Ναι, αλλά είναι και σοφός. Σωστά, είναι ο παππούς που δεν είχαμε ποτέ. Εκείνος στον οποίο μπορούσαμε να εκμυστερευτούμε το οτιδήποτε χωρίς να μας αποπάρει, αναπόλυσε ο Ρίωνας. Και εκείνος που κάλυπτε ό,τι σκαντάλια και κάναμε. Θυμάσαι τότε με τα άλογα ή την άλλη φορά με το κοπάδι στην κεντρική στάνη. Θυμάμαι. Είχαμε ένα θέμα με τις πόρτες των στάβλων, των αντριών. Των κοτετσιών, το συμπλήρωσε η Χιόνη, σκασμένη στα γέλια. Όχ, ναι, γέμισε το παλάτι κότες και κοκόρια τότε. Τι ημέρα ήταν κι αυτή. Ήμασταν λίγο σκανταλιάριδες. Ναι, λίγο λες. Και τώρα ηρεμήσαμε, οριμάσαμε. Θα φανεί στην πορεία. Όσο περνούσε η ώρα, άφηναν πίσω τους το χωριό θολό ποτάμι και συνέχισαν διαμέσου πυκνού δάσους προς τα αρμόνια. Αρχικά είδαν στην κορυφή του λόφου να δεσπόσει επιβλητικό το κάστρο της περιοχής. Πέρασαν μέσα από το χωριό που ακόμη δεν είχε ξυπνήσει εντελώς. Τα καμίνια των κεραμοποιών είχαν όμως ήδη ανάψει και έβγαζαν καπνό που ανέβαινε προς τα επάνω σχεδόν χορεύοντας. Σε όλη τη διαδρομή τα χωράφια με τα μαστιχόδεντρα είχαν στρωμένα άσπρα χαλιά από ασβέστες στις ρίζες τους. Και όσο ανέβαινε ο ήλιος, έσταζε το δάκρυ από το μαστίχι, ολοένε και περισσότερο. Η χαρακτηριστική ευωδιά του ζευγάρωνε στον αέρα με εκείνη του Πεύκου και του Χόρτου. Είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου, απίλαυσε την αίσθηση Χιόνη. Έχουμε δοκιμάσει και από αυτό. Θυμάσαι, τη ρώτησε αμέσως μετά. Ποιο, το μαστίχι. Δεν μας έστειλε μια φορά. Δεν υπήρξε δεύτερη, εννοείται. Ο πατέρας σου να δούμε πώς κεντάνε τα δέντρα και να βοηθήσουμε κιόλας. Θυμάσαι την κατάληξη. Νομίζω κάτι θυμάμαι. Ήταν πρωί. Με δυσκολία είχαμε ξυπνήσει. Μας είχε πάει ο Ανέστης όλους μαζί. Τον καημένο, τον είχαμε τρελάνει. Φτάσαμε εκεί που έπρεπε να πάμε και μετά μας εξήγησαν τι και πώς. Σημασία δεν έδωσα. Ήταν και η μητέρα σου μαζί. Και όλα τα ξαδέρφια. Ναι, ήταν ομαδικό το έγκλημα, αστειεύτηκε η κοπέλα. Και μετά μας μοίρασαν σε σημεία για να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Αλλά το δέντρο το οποίο μας ανέθεσαν δεν μας άρεσε. Μας φάνηκε μικρό και εύκολο. Προχωρήσαμε παραμέσα στο χωράφι και βρήκαμε ένα τεράστιο μαστιχόδεντρο που ο κορμός του έφτιαχνε κάτι σαν σπηλιά από κάτω. Κάνοντας ένα μεγάλο κύκλο με τα χέρια του, ο Ρίωνας προσπάθησε να δώσει έμφαση στο μέγεθος του δέντρου. Δεν το είχαν καθαρίσει ακόμη. Είχε χόρτο ολογυρά του και με το που είπαμε να καθίσουμε λίγο, μας πήρε ο ύπνος. Δεν φαινόμασταν από πουθενά, πρόσθεσε η Χιόνη, παίρνοντας αγκαλιά τα γόνατά της. Πω πω, μας ψάχνανε για κάνα δίωρο. Ξυπνήσαμε από τις φωνές. Ήταν η πρώτη φορά που είδα τη μαμά να αλλάζει όλα τα χρώματα της κυράς Ελένης. Περάσαμε ένα μήνα τιμωρία, κλεισμένη στην τάξη. Να βλέπουμε τους άλλους να παίζουν στην αυλή από τα παράθυρα του διδασκαλίου. Ο Ρίωνας και η Χιόνη είναι οι νεαροί ενήλικοι πρωταγωνιστές του έργου. Όμως, σε αντίθεση με τις περισσότερες συναισθηματικές ιστορίες, δεν γνωρίζονται τη στιγμή που ξεκινά το βιβλίο. Δεν πρόκειται για έναν ωραίο και μια ωραία,
που ερωτεύονται με την πρώτη ματιά. Έχουν παρελθόν, κοινές εμπειρίες, όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια στην Εθάλια. Η σχέση τους έχει βάθος. Γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Βλέπουν τον αληθινό πυρήνα που κρύβεται κάτω από το προσωπείο του καθήκοντος. Η Χιόνι είναι η αίρια του Θεού Ποσειδώνα. Ο Ορίωνας, αξιωματικός του στρατού. Και οι δύο είναι υποχρεωμένοι να είναι συνετοί, σοβαροί και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους συνεχώς. Όμως τελικά αυτό είναι ορίμανση. Μήπως ορίμανση είναι να συνειδητοποιήσει κανείς τον αληθινό του εαυτό και να τον αποδεχτεί μαζί με το κόστος των επιλογών του. Η Εθάλια φυσικά απαντά σε όλα αυτά στο τέλος. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου, η Άρτεμις διασώζει και παραδίδει στις νεότερες γενιές αρχαία ήθη και έθιμο του τόπου μας. Δεσποιάνα, θα μας πας μέχρι τα Φανά, να μάθουμε λίγο για τους εορτασμούς στο Ναό του Απόλλωνα. Δίλιον, Φανά δεν λέγεται η περιοχή. Ώρα για ακόμα ένα μάθημα. Στο χαμηλό λόφο που σχετίζεται στο μυχό του ασφαλούς προφυλαγμένου ορμίσκου των Φανών, βρίσκεται το ιερό του Φανέου Απόλλωνα. Ο χαρακτηρισμός Φανέος οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί φανερώθηκε στη Λιτό ο τόπος γέννησης του Απόλλωνα, η Δήλος. Γι' αυτό άλλωστε και θεωρείται το Δήλιον της Εθάλιας. Μάλιστα, και από τα λίγα που ξέρω, οι εορτασμοί έχουν συμβολικές θυσίες, ευχαριστήρια καρβέλια και χορό, σωστά? Σωστά. Την πρώτη μέρα των εορτασμών τιμάμε τα γενέθλια της θεάς Αρτέμιδος. Γίνεται ένας γενικός εξαγνισμός από τα ανθρώπινα πάθη και προσφέρονται θυσίες στη Δήμητρα Χλόη, ενώ σύμφωνα με το τυπικό του καθαρμού, ένας άνδρας και μία γυναίκα θυσιάζονται συμβολικά ο ένας υπέρ των ανδρών και οι άλλοι υπέρ των γυναικών και ονομάζονται φαρμακοί. Οι φαρμακοί δένονται με μαλακούς κλόνους ή με φλοιούς κλόνων σικιάς. Ο τράχυλος του άνδρα περιβάλλεται από περιλέμιο από σκούρα σίκα, της δε γυναίκας από περιλέμιο με ανοιχτό χρώμα σίκα. Στη συνέχεια τους μαστιγώνουν πάντα συμβολικά, σε όλη τη διαδρομή, με κλόνους σικιάς και με τη συνοδεία ειδικής μελωδίας, η οποία παίζεται με αυλό. Τους οδηγούν στην άκρη της παραλίας. Ανάβουν φωτιά με ξύλα σικιάς και τους θυσιάζουν, ξέρω, συμβολικά. Έπιασε πλήρως το νόημα ο νεαρός. Η επιλογή των ατόμων είναι τυχαία εντελώς. Θα ήθελα να συμμετάσχω αν γίνεται, να είμαι ο άντρας που θα θυσιαστεί. Μπορούμε να το κανονίσουμε αυτό αν το επιθυμείς. Τα καρβέλια που ανέφερες πριν γίνονται από τους πρώτους όριμους σπόρους της ετήσιας οδειάς και ο άρτος ονομάζεται Θάργυλος. Στα αλήθεια χαίρομαι πολύ που θα γιορτάσουμε μαζί φέτος. Είναι μια υπέροχη γιορτή και το ιερό γεμίζει από ανθρώπους από διάφορες χώρες. Θα δεις ένα πολύχρωμο πλήθος εκεί. Τα μάτια της λαμπύριζαν από τον ενθουσιασμό και την προσμονή. Ανυπομονώ, αρκεί να σε βλέπω να γελάς και να είσαι χαρούμενη. Να, όπως τώρα, της χαμογέλασε με αληθινή φροντίδα. Όλα καλά θα πάνε, επιβεβαίωσε η Χιόνι, γνέφοντας. Φτάσανε στον όρμο των Φανών λίγο πριν πέσει ο ήλιος. Στο λόφο που ορθωνόταν επάνω από τη θάλασσα, δέσποσε το επιβλητικό κτίσμα. Γύρω του υπήρχε περίβολος, πλύνθη από ασβεστόλιθο. Μέσα από το ναό έβγαιναν δεσμίδες φωτός που έφταναν μέχρι τον ουρανό. Μία μικρή κλίμακα διευκόλυνε την άνοδο στην κορυφή του λόφου όπου βρισκόταν το ιερό. Είχαν ήδη μαζευτεί αρκετοί προσκυνητές και είχαν κατασκηνώσει απλωτά στην ακτή. Ο οδηγός άφησε τη Χιόνι στο ναό και μετά μαζί με τον Ορίωνα πήγαν προς την άλλη άκρη του όρμου για να οργανώσουν τη διαμονή τους. Ο ίδιος έστησε μία άνετη σκηνή για τον νεαρό φιλοξενούμενο με όλες τις ανέσεις. Εκείνος θα έμενε σε μία ειδική κουκέτα μέσα στο όχημα. Είχε βραδιάσει για τα καλά όταν ο Ορίωνας έκανε μία βόλτα στην κατασκήνωση. Πυρσοί φώτιζαν το χώρο, παρέες μαζεμένες γύρω από φωτιές ετοίμαζαν βραδινό και σιγοκουβέντιαζαν. Γαργαλιστικές μυρωδιές γέμιζαν τον αέρα, μπαχαρικά, λαχανικά και η αλμύρα της υγρασίας.
Πράγματι, όπως ακριβώς του είχε πει Χιόνι, το παλικάρι είδε άτομα με διαφορετικές φορεσιές. Άκουσε ομιλίες που δεν τις καταλάβαινε και τώρα που παρατηρούσε προσεκτικά στο βάθος του όρμου, υπήρχαν αραγμένα διάφορα πλοιάρια. Ανάμεσά τους ήταν και ένα που το σκαρί του έμοιαζε Αιγυπτιακό, αλλά δεν μπορούσε να το διακρίνει καθαρά στην αφέγγαρη νύχτα για να βεβαιωθεί. Ανυπομονούσε να έρθει η επόμενη μέρα για να δει καθαρά όλο αυτό που τον περιέβαλε. Γύρισε στη βάση τους, όπου ο οδηγός είχε ετοιμάσει κάτι πρόχειρο να φάνε για να ξεκουραστούν μετά. Το επόμενο πρωί, το ξύπνημα παρά ήταν απότομο και θορυβώδες για τον Ορίωνα. Η σκηνή άνοιξε απότομα και δύο στιβαρά ζευγάρια χέρια τον τράβηξαν έξω από το κρεβάτι του. Το δυνατό φως του ηλίου τον τύφλωνε για λίγο και γρήγορα βρέθηκε περικυκλωμένος από ανθρώπους που του κρέμασαν αρμαθιές από ξερά σίκα, καθώς μουσική από αυλούς γέμιζε τον χώρο. Ο Ορίωνας ήταν έτοιμος να βάλει τις φωνές, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μία μελαχρινή καλονή. Ήταν λίγο πιο κοντή από εκείνον, με σκούρο μελί δέρμα, μακριά μαύρα στυλπνά μαλλιά και τεράστια μαύρα μάτια βαμμένα με μελάνι που τα έκανε ακόμα πιο έντονα. Τον έπιασε από το χέρι και τον τράβηξε χαμογελώντας. Τα δόντια της ήταν κάτασπρα. Είχε και εκείνη στο λαιμό της μια αρμαθιά σίκα. Τότε θυμήθηκε. Η φαρμακή! Είχε δηλώσει βέβαια ότι θα ήθελε να λάβει μέρος, αλλά δεν περίμενε δά και τόσο βάρβαρο ξύπνημα που ξεπερνούσε ακόμα και αυτό του στρατού. Το πλήθος γύρω τους άρχισε να τους οδηγεί προς την παραλία τραγουδώντας, χορεύοντας και ραπίζοντας τους δίθεν με κλονάρια σικιάς. Η κοπέλα τον είχε πάρει αγκαζέ και είχε γύρει το κεφάλι της στον ώμο του. Τα μαλλιά της μύριζαν ελαιόλαδο. Όλη αυτή η οχλαγωγή άρχισε να τον ζαλίζει. Ένιωθε καυτή άμμο και βότσαλα κάτω από τα πέλματα καθώς περπατούσε. Πλησίαζαν στην άκρη της παραλίας. Δεν είχε προλάβει ούτε υποδήματα να βάλει. Σταμάτησαν τόσο απότομα το ποδοβολητό που αν δεν το κράταγε η κοπέλα θα έπεφτε κάτω. Οι μουσικές συνεχίζονταν καθώς το πλήθος παραμέρισε ανοίγοντας δρόμο μπροστά τους. Στρωμένα άχυρα πάνω στην παραλία τους οδηγούσαν σε μια αυτοσχέδια εξέδρα από ξύλο όπου τους περίμεναν ιερείς από το ναό. Ο Ρίωνας έψαξε τη Χιόνι με το βλέμμα του, αλλά δεν τη βρήκε πουθενά. Η συνοδός του τον τράβηξε ελαφρά και προχώρησαν προς την εξέδρα. Φαινόταν πως εκείνη ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν. Στάθηκαν στο κέντρο της εξέδρας και οι ιερείς άρχισαν να ψέλνουν ύμνους για τη θεά Αρτέμιδα, καθώς τους έραναν με διάφορα αρώματα και λουλούδια. Όταν ολοκληρώθηκαν οι ύμνοι, τους έβγαλαν τις αρμαθιές με τα ξερά σίκα και τα έκαψαν στο βωμό που υπήρχε εκεί. Η τελετή είχε τελειώσει. Τότε ήταν που η κοπέλα γύρισε και του έδωσε ένα πεταχτό φιλί στο μάγουλο. Μετά, χαμογελώντας, απομακρύνθηκε. Ο Ρίωνας από τις μουσικές, τα αρώματα, τους ύμνους και τα λουλούδια είχε μπει σε μια περίεργη έκσταση και το φιλί αυτό τον ξύπνησε απότομα για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο πρωί. Καθώς η κοπέλα ξεμάκραινε, αυτός ένιωσε την ανάγκη να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα. Το έκανε, έτσι όπως ήταν, με τα ρούχα. Τα κρύα νερά τον επανέφεραν στην πραγματικότητα. Τέτοια ήθη, έθιμα και παραδόσεις μπορεί κανείς να συναντήσει πλέον μόνο μέσα σε επιστημονικές μελέτες, όπως η ιστορία της Χίου του Ζουλώτα, που τροφοδότησε με πληροφορία σε μεγάλο βαθμό τη συγγραφέα. Όμως, πώς είναι οι άνθρωποι θα μπουν στη διαδικασία να αναζητήσουν τέτοια βιβλία στις μέρες μας? Πόσοι διαβάζουν καν? Εάν θέλεις κάτι να ζήσει, βάλε το μέσα σε ένα παραμύθι, λένε πολλοί, και αποδεικνύονται σωστοί. Τα παραμύθια επιβιώνουν στους αιώνες μαζί τους και τα πολιτιστικά στοιχεία που, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να χαθούν. Αν η Άρτεμις καταφέρνει να σώσει έστω και το παραμικρό από την ιστορία του νησιού μας μέσω της Εθάλιας, τότε θα πρέπει να είναι πολύ περήφανη. Έφτασε και η σειρά μου να σας διαβάσω, νομίζω. Θα σας πάω λοιπόν σε μια σκηνή έντονη από αυτές που μου αρέσουν, γιατί πολύ ταξιδέψαμε όμορφα και ονειρικά μέχρι τώρα. Οι ήρωές μας έχουν διαπράξει ύβρι, δεν θα σας πω πώς, και κάποιος είναι πάρα πολύ εξοργισμένος μαζί τους. Ο Ποσειδώνας κάθισε τελευταία
Πιστεύεις ότι με αυτό το παιδικό σπαθάκι θα τα πάρει με ένα Θεό? Το παλικάρι πέφτοντας το βάρος του, το ένα πόδι στο άλλο, του προκάλεσε λίγο ακόμα. Φοβάσαι να δοκιμάσεις μια αναμέτρηση ενάντια σε έναν θνητό? Ήθελε να τον εξοργήσει, να πάρει επάνω του όλο το θυμό του Πελαγιαίου, αυτός και κανένας άλλος. Το κατάφερε. Αυτό είναι υπέρτατη ύβρις και δεν θα αυτό περισσότερα. Θα σε σκοτώσω εδώ και τώρα. Ο Ποσειδώνας γύρισε την τρίαινά του αποκλειστικά προς τον νεαρό. Και απάνω από αυτή, απαστράτους από ηλεκτρικές κενώσεις, θα ερχόταν σε θανάσιμη επαφή με το λεπίδι του Ορίωνα, αντίχησε μια βροτερή κραυγή που έσαι το παλάτι. Αρκετά! Μέσα από ένα σύννεφο καπνού που γέμισε το χώρο εμφανίστηκε μία μορφή μεταξύ ζώου και ανθρώπου. Στημένη αγέροχα ανάμεσα στους δύο αντιπάλους με τις φτερούγες της ορθάνηθες να τρεμουλιάζουν. Ακόμα και ο Ποσειδώνας εκνηδιάστηκε. Όσο διαλύονταν οι καπνοί, το πλάσμα άρχισε να επιπλεί τον Θεό. Εάν νομίζεις ότι επειδή είσαι Ολύμπιος και κυρίαρχος των θαλασσών, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, λαθεύεις ικτρά. Η Εθάλια είναι ο τόπος μου, από την αρχή των αιώνων. Γενιά της ίδιας της Γαίας είμαι και μονάχα εγώ έχω τη δικαιοδοσία να κρίνω το σωστό και το λάθος απάνω σε τούτα τα κόμματα. Έδωσε έμφαση στις τελευταίες της κουβέντες. Η Χιόνι δεν πίστευε στα μάτια της. Είναι εκείνη η Εθάλια Σφίγγα. Σαν όνειρο θυμήθηκε στίχους από το παραμύθι που της έλεγε η παραμάνα της. Κεφαλή νεαρού κοριτσιού, στήθος και φτερά πτηνού. Σώμα λέοντος, ουρά όφελος. Πράγματι, στο κεφάλι της η Σφίγγα φορούσε μεταλλικό κράνος και το στήθος της κοσμούσε πλεκτή αλυσιδωτή θωράκιση που αγκάλιαζε μέχρι και την αρχή των δυνατών και τεράστιων φτερών της. Στα λιταρίσια πόδια της τα νύχια ήταν φτιαγμένα από ένα περίεργο κράμα μετάλλων. Η δε ουρά ήταν όντως ένα φίδι, με πράσινα μάτια που λαμπύριζαν και πηγαινοέρχονταν νευρικά δεξιά-αριστερά. Δεν πρόκειται να επιτρέψω αυτοδικία από χέρι κανενός, ούτε ανθρώπου, μα ούτε και Θεού, κι ας ανοίγει στους Ολυμπίους. Και θα είμαι αμερόληπτη, δήλωσε σοβαρότατη, κοιτώντας μία τον Ποσειδώνα και μία τους δύο νέους. Ο Ποσειδώνας έκανε να εναντιωθεί. Δεν νομίζω τίποτα για τον Κρόνο, τον έκοψε αυστηρά. Μάζεψε την τρίαινά σου. Και εσύ, νεαρέ, κρύψε το λεπίδι σου στο δικάρι, προτού πληγώσεις κάπου που δεν πρέπει. Στο Πελινέο Όρος, εκεί θα λυθεί αυτή η αντιδικία. Η Σφίγγα της Άρτεμις είναι η αγαπημένη μου, καθώς καταλαβαίνετε, και φυσικά μου αρέσει τόσο πολύ γιατί δεν μοιάζει με καμία άλλη Σφίγγα που ξέρουμε. Την έχουμε συνηθίσει ως μάλλον ένα άψυχο σύμβολο της Χίου, δηλαδή σε διάφορα σήματα από εδώ από εκεί, αλλά στο βιβλίο αυτό πραγματικά παίρνει υπόσταση. Γίνεται η Εθάλια Σφίγγα, μια οντότητα η οποία είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει το δίκαιο και το άδικο, στο συγκεκριμένο νησί τουλάχιστον. Η μόνη που μπορεί να αφοώσει ή να τιμωρεί στους κατοίκους του. Η μόνη που έχει πανάρχιο δικαίωμα να τιμωρεί τους παραβάτες των θεϊκών νόμων. Η Εθάλια Σφίγγα παραμένει τρομερή στην όψη και επιβλητική, όμως είναι επίσης και η πεμπτουσία της σύνεσης, της κατανόησης και της αληθινής δικαιοσύνης στο έργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο ακολουθεί τη δομή μιας αρχαίας τραγωδίας. Άτης, Ύβρης, Νέμεσης, Τύσης, Κάθαρσης. Οι ήρωες διαπράττουν το αμάρτημα της Ύβρεως μετά από θόλωμα. Οι θεοί εξοργίζονται μαζί τους. Η δικαιοσύνη ορίζει την τιμωρία τους. Και στο τέλος, αφού οι ήρωες έχουν υποφέρει, βρίσκονται στοιχεία που τους εξηλαιώνουν με κάποιο τρόπο. Οι θεοί, παραστάτες, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, είναι πάντα εκεί και παρακολουθούν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την παρουσίασή μας με την ίδια τη συγγραφέα, την οποία την έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολύ ώρα, να μας παρασύρει σε ένα από τα ξέφρανα γλέδια στον οίκο του Αριούσιου. Δεν θέλω να πω. Και η πολυαναμενόμενη βραδιά έφτασε επιτέλους. Ο Ρίωνας, γεννώντας το δωμάτιό του μετά από την άκαρπη βόλτα, βρήκε πάνω στο κρεβάτι του να το περιμένει μια στολή. Σηκώνοντάς την, αναγνώρισε ότι ήταν το ημίθιο Ηρακλή.
κόκκινος λιτώνας με πανοφόρι από μίμηση λεοντής και φυσικά ρόπαλο. Αφού τη φόρεσε, στάθηκε να παρατηρήσει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Καλός ήταν. Ίσως του έμοιαζε κιόλας το μύθι. Και το κόκκινο έκανε πολύ ωραία αντίθεση με το μελαψό του δέρμα. Λίγο, τόσο δά, ταιριάζει ο γερατής. Τουλάχιστον στην όψη, διότι από τόλμη άφησε τη σκέψη του μετέωρη και συλλογίστηκε τη χιόνι. Η αλήθεια ήταν ότι ανυπομονούσε να δει τη δική της μεταφύεση. Προχωρώντας προς την κύρια αίθουσα, συνάντησε και άλλους μεταφυεσμένους. Ημίθεους, νύμφες, μούσες, ακόμη και σάτυρους, με πιστικότατα κεράτα στο κεφάλι και κάτω άκρα τράγου, με κανονικές οπλές αντί για πόδια. Πόσο πετυχημένη σάτυρη! Ο Αριούσιος δεν τσικουνεύτηκε καθόλου από την πλευρά. Στον χώρο της γιορτής επικρατούσε σαματάς μεγάλος. Πολύ κόσμος. Όλοι μιλούσαν μεταξύ τους δυνατά, σταματούσαν συχνά πυκνά το ορίωνα για να τον χαιρετήσουν, τον έσπρωχναν ευγενικά στην επόμενη παρέα και διαδικασία τελωμό δεν είχε. Αυτός ένιωθε ντροπή, διότι όλοι τους ήταν άνθρωποι των οποίων δεν θυμούταν καν το όνομα. Έτσι απλά τους χαμογελούσε ευγενικά. Η αίθουσα ήταν ολοστόλιστη με περικοκλάδες από τα αμπέλια, σπάρτα και κλαδιά ελιάς, τα οποία με τη ζέστη που επικρατούσε στο χώρο, ανάδυναν τα αρώματά τους και νόμιζε κανείς ότι βρισκόταν στα χωράφια. Κάποια στιγμή ακούστηκαν ήχοι από άσκαυλους και τύμπανα. Και όλοι έκανε στην άκρη, ανοίγοντας δρόμο. Ο Λεωνάς, μην βλέποντας κάπου τη χιόνι, στάθηκε σε μια γωνιά με το βάρος στηριγμένο χαλαρά στο ρόπαλό του. Στην αρχή εμφανίστηκαν χορεύτηνες που έριχναν στο πάτωμα μπελόφυλλα. Από πίσω τους ακολουθούσαν σαν ολόκληρη ορδή οι οργανοπαίχτες. Μετά πια τους είδε. Πάνω σε ένα ανάκλητρο που το σήκωναν 4 δίποδα μηχανοκίνητα δέντρα, βρισκόταν ισοξαπλωμένος ο Αριούσιος, ως το Διόνυσος. Και στο πλάι του χιόνι, σε παρόμοια στάση, υποδιόταν τη Μενάδα. Ένα αποκαλυπτικό φόρεμα από δέρμα ελαφιού έτεινε τον γερό κορμί της. Και τον χήμαρο από τις αντίθεσες και ελεύθερες μπούκλες της έπνιγαν φύλλα κυσού. Ο Ωρίωνας κόντεψε να πέσει από το ρόπαλο που στηριζόταν. Έμεινε νέος. Όταν η πομπή έφτασε στο κέντρο της αίθουσας, το ανάκλητο αφέθηκε μαλακά στο πάτωμα και αφού κατέβηκαν οι επιβαίνοντες, τα δεντροειδή το απέσυραν από την αίθουσα, λες και ήταν πούπουλο. Ο Αριούσιος συνόδευσε τη χιόνι με κάθε επισημότητα μέχρι τον έκπληκτο Ωρίωνα. Δεν είναι υπέροχα, το ρώτησε ο Διόνυσος, μόλις πλησίασαν κοντά του. Ποια, αναρωτήθηκε ο Ωρίωνας σαν ανόητος. Μα τα δεντροειδή μου φυσικά, εξήγησε ο Θεός. Α, ναι, μα και εσείς είστε, προσπάθησε να δικαιολογήσει στη μάνα του ο νεαρός. Υπέροχοι, και οι δύο, είσαι σίγουρος? Γιατί βλέπω τα μάτια σου καθωμένα μονάχα στη Μενάδα μου, το απάντησε πειρακτικά ο Αριούσιος, κάνοντας μια κίνηση προς το πηγούνι του άλλου για να του κλείσει το χάσκο στόμα του. Όχι, όχι, και οι δύο προφανώς, αναφώνησε εκείνος κατακόκκινος. Ο Αριούσιος έσκασε στα γέλια και μετά γύρισε προς το πλήθος ολόκληρά του. Πιείτε, φίλοι μου, γλεντήστε, χορέψτε. Μια υπέροχη βραδιά μας περιμένει. Γιατί το σύμπαν γενικότερα βοήθησε στο να γίνει όλο αυτό με αερίδες, με σκαμμένους δρόμους, οπότε ναι, είστε νικητές και που ήρθατε μέχρι εδώ. Μετά ήταν ένα υπέροχο ταξίδι όλο αυτό. Έμαθα πράγματα για το νησί που δεν ήξερα ότι υπήρχαν και μακάρι να μπορούσαμε να μαθαίναμε όλοι λίγα πράγματα. Αυτός ο τόπος έχει χιλιάδες ιστορίες. Κάθε χωριό έχει τις δικές του ιστορίες. Έχει τους δικούς του μύθους. Ό,τι ακούτε από μεγαλύτερους, κρατάτε το κάπου. Ό,τι παραμύθι, οτιδήποτε. Υπάρχουν ένας μύθος που είναι μέσα, θα δείτε μια ιστορία που είναι μέσα στο βιβλίο. Κάθε χωριό είχε τρεις διαφορετικές. Αλλιώς τη λέγανε στη Βολισσό, αλλιώς το λέγανε στα Καρδάμελα, αλλιώς το λέγανε στα Διευκά. Τα Διευκά, τέσσερις σελίδες ιστορία είχαν μόνο τα Διευκά. Πράγματα. Οπότε αυτό που έμαθα από αυτό το βιβλίο είναι ότι δεν ξέρουμε τυχαίο καθόλου. Είναι πολύ ιστορία. Πάρα πολύ ιστορία. Και μακάρι να μπορούσε όλο αυτό να γίνεται και μέσα στη σχολεία. Έστω, μία ώρα την εβδομάδα. Τίποτα. Παραμύθια. Παραμύθια από τυχείο. Τίποτα το δύσκολο. Ούτε ονόματα, ούτε τοπονύμια, τίποτα. Ένα παραμύθι. Από ποιο χωριό είσαι εσύ, το Θολοποτάμι. Α, πολύ ωραία. Ξέρεις τι ιστορία έχει εκεί. Αυτό.
Θέλω να ευχαριστήσω τη Λίλα για την απίστευτη υπομονή της, γιατί και εμείς είχαμε μία απορία ορίμασης μέχρι να τελειώσει το βιβλίο. Και εύχομαι να σας ταξιδέψει. Δηλαδή, αυτός είναι ο σκοπός μου. Μία ιστορία, τον τόπο μου, που να σας πάει κάπου αλλού. Και αν νιώθετε χάλια, να σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Άντεμι, ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι. Και εντάξει, η διαδικασία ορίμασης ανώνυμη. Ξέρεις. Θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι πριν κλείσω έτσι, με ένα πολύ ωραίο trailer, book trailer που έχουμε φτιάξει. Κάποια πορεία, κάποια συζήτηση. Δημήτρη. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Εκτός από αυτά που είπατε πολύ ωραία στην παρουσίαση για το ότι η άξιμη τιμά το τόπο, το στοιχείο και την ιστορία και τους προγόνους μέσα από το βιβλίο της, να επισημάνουμε ότι επίσης τιμά και την παράδοση που της άφησε ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Παππούχης Νίκος Περής, που έχει γράψει βιβλία για την τοπική ιστορία και λαογραφία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να ζητήσω την βοηθό μου που δεν συζήτησα, Άννα από Μιχαλού, να μας παίξει το πολύ ωραίο τρέιλερ. Ευχαριστώ τη Βιβλιοθήκη Κοραή, το Σύλλογο των Φίλων της Βιβλιοθήκης, τα πολύτιμα κορίτσια μου, τη βοηθό μου, και νομίζω ότι είναι η ώρα, αν θέλετε, όποιος θέλει, να προχωρήσετε προς το σημείο πώλησης για να πάρετε το δικό σας αντίτυπο, εννοείται βέβαια με την υπογραφή της Άρτεμις. Όπως επίσης και αν θέλετε προϊόντα με πρωτότυπη πενογράφηση, τα οποία έχω φέρει μαζί, και μετά βέβαια να πιείτε ένα ωραίο κρασάκι από την Αρίουση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.